υπάρχεις για κοντά μου. Τρέμω και παγώνω σαν τον χιόνι λιώνω. Κι όμως είναι Αύγουστος, καρδιά μου. Είναι καλοκαίρι και κρυώνω. Το μακό φοράω και παγώνω. Άρρωση καρδιά και πώς να γιάνει. Θέλει να σε δει για να σε στάνει. Εσύ κατέστρεψες πολλές τις εποχές και στην καρδιά μου όλο τον χρόνο έχω χειμώνα. Εσύ δεν ένιωσες ποτέ σου ενοχές και στην ψυχή μου Αύγουστος μα τρέχει ακόμα. Είναι καλοκαίρι και κρυώνω. Άρρωστη καρδιά και πώς να όλοι μαζί να γουστάρουμε. Θέλει να σε ζει για να σε στάνει. Έτσι. Δικό σας ασπέτια. Πρέπει να γίνει μεγάλο hit αυτό. Πρέπει όταν το λέει στην πίστα που κάτω να γίνεται μακελιό καλό. Ένα γνωστό είναι αυτό. Έχει προσέξει μερικοί από τους δικούς μας, μερακλώνουμε κανονικά. Δεν ορμάζει. Έχουμε μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι ισχυρίζονται ότι το τραγούδι αυτό μεταδίδεται κανονικά σχεδόν στο ραδιόφωνο της Αθήνας, έτσι. Κανονικά. Ναι, κανονικά. Ίσως το αμάξι του, το οδηγάς και ακουγάς είναι καλοκαίρι. Χωρίς καλοκαίρι και χρόνο. Κάτσε κάτι είπα, οδηγάς και ακουγάς. Οδηγάς και ακουγάς. Κοίταξε, στο ραδιόφωνο στην Αθήνα υπάρχει και ο 984, υπάρχει και ο Blackman όμως. Ποιος είναι ο Blackman? Έχει τον Blackman? Όχι. Αγόρι μου, Μάριος Blackman από το Μενίδη, θα σου φέρω κασέτα να ακούσεις. Υπάρχει κασέτα. Βέβαια, Blackman. Δικός μας είναι αυτός. Κορυφαίος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, άνθρωποι, Έλληνες από παντού, τηλεθεατές, τυχεροί τηλεθεατές που θα παρακολουθήσετε αυτή τη φοβερή πραγματικά εκπομπή. Φτυπείτε, φτυπείτε. Τι τύχε, κολοφαδί άνθρωποι. Ναι, βρε, κολλάκια. Έλληνες στο εξωτερικό, στην Κύπρο, στο Μαϊάμι, λαθρομετανάστες, γκέι. Εσείς που έρχεστε από τα σύνορα και πηδάτε αυτές τις στιγμές. Εξωγήινοι που μετά από 6 εκατομμύρια έτη φωτός το σήμα αυτό το τηλεοπτικό θα ταξιδέψει και θα φτάσει στο διαστημόπλαιό σας. Και θα παρακολουθείτε απορριμμένοι. Μην βγάλετε ιδιαίτερα συμπεράσματα για τον ανθρώπινο πολιτισμό από αυτό που θα δείτε εδώ σήμερα. Όλοι εσείς οι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθείτε αυτήν την εκπομπή, καλωσορίσατε στο Ράδιο Αρβίλα. Ρε εσύ Θάνο που φωνάζει σου, εχθές σου είπαμε χρόνια πολλά. Δεν το είπαμε. Δεν σου είπαμε χρόνια πολλά. Το περνούσε ο Στάθης λίγο στον αέρα, αλλά μην το καταλάβαμε. Θάνο σου, Θάνο χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, ρε Θάνο, αγόρι μου. Να σε γεια σα. Τα φάγαμε τα γλυκά, αλλά χρόνια πολλά τα γλυκά. Ναι, ναι, ναι. Απλά δεν ξέραμε ποια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Τετάρτη, είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας για το Ράδιο Αρβίλα. Έχουμε πολύ πράγμα εδώ, γίνονται πολύ ωραία πράγματα στη χώρα μας. Καταπληκτικές εξελίξεις. Είναι καλά η χώρα. Αλλά πριν από όλα αυτά. Στοιχώς. Όχι. Πάλι. Δεν ξέρω. Δεν γίνεται. Και. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος τώρα. Και χίλια συγγνώμη αν και κάνει κάτι μαζάκι. Δεν είναι καλό σήμερα, είναι λίγο, δεν θα ήθελα να το αποφεύγαμε. Αν δεν είναι καλό σήμερα, να μην το πούμε γιατί τις άλλες φορές ήταν καταπληκτικό. Ναι, να μην χαλάσουμε τώρα γιατί πήγαινε καλά. Άντε, για βασικό έλεγχο. Ποιοτικό έλεγχο. Έλα, σαρδέλα και εσύ. Ποιοτικό έλεγχο. Κάνε και αυτό κριτική. Τέλος πάντων, στο πάρει το ποτάμι, αν και δεν θέλω πραγματικά να πέσουν τα στάνταρ, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, Γιάννη μου. Ποια στάνταρ. Το μαντήλι σου. Κοίταξε, αν αυτό λέει ότι δεν είναι καλό, υπάρχει σοβαρή περίπτωση να είναι αστείο. Μπορεί. Να μην το έχει καταλάβει. Δεν ξέρεις. Τέλος πάντων, είναι μέσα σε ένα αεροπλάνο ένας Αμερικανός, ένας Έλλην και ένας Ιρακινός. Και είναι σε μια πτήση υπερατλαντική και έρχεται η αεροσυνοδός. Τι θα πάρετε, παρακαλώ. Λέει ο Αμερικανός, ένα ουίσκι με πάγο θα μου βάλετε. Bourbon, ξέρεις, on the rocks. Λέει ο Έλληνας, εγώ θα μου βάλετε ένα ουζάκι με παγάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει ο Ιρακινός, εγώ τίποτα, σε λίγο θα οδηγήσω. τι χαχά σας άρεσε τώρα αυτό το πράγμα, δηλαδή. Ούτε εμένα δεν με κάλυψε. Δηλαδή, με την έννοια ότι είναι αεροπειρατής και θα πάρει το. Εντάξει.
Καταρχήν νομίζω ότι δεν είναι η κατηγορία σου αυτή. Αυτό το ανέκδοτο δεν ήταν στάθμιο. Μπορώ να επαναρθώσω σήμερα που είναι Τετάρτη. Ναι, αλλά πάμε λίγο λίγο. Τι είναι αυτό που κάνουν μόνο οι ελέφαντες και δεν μπορεί να το κάνει κανένα άλλο ζώο. Έτσι, μπράβο. Τέτοια τώρα νιώθηκε εκεί όλα. Τι είναι αυτό που κάνουν μόνο οι ελέφαντες. Κανένα άλλο ζώο δεν μπορεί να κάνει αυτό το συγκεκριμένο που το κάνουν οι ελέφαντες μόνο. Να ξύσουν με τη μύτη τους το ποπό τους, για παράδειγμα. Όχι, όχι. Και άλλοι. Και ο οξύνηχος μπορεί, το ψάρι, ναι. Ίσως. Το ψάρι. Ή ο μυρμικοφάγος. Ο μυρμικοφάγος. Σοβαρά το είπε. Ο μυρμικοφάγος ξύνει το ποπό. Όχι, όχι, για πες τίποτα. Ελεφαντάκια. Δηλαδή όλα τα άλλα ζώα, αν γεννήσουν παιδάκια, δεν θα είναι κατά τη στάση. Σε παρακαλώ, ρε. Ο Στάτης παραδείσαμε όλοι. Στάτης που όλοι ξέραμε. Εγώ σας είπα να μείνετε στο πρώτο εσείς. Έχει δίκιο, φταίμε. Εντάξει, τα θέλει ο κόσμος. Φταίμε, είχαμε μια ευκαιρία. Το επικαιρότητας. Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε με το τόπο επικαιρότητας στο νούμερο 22. Λοιπόν, νούμερο 22 έχουμε τον Μιχαλολιάκο, αυτό το καταπληκτικό αγόρι, αυτό το δημοκρατικό παιδί. Καλώς ήρθες κι εσύ. Μας ήρθες πάλι, τρέπα μας κάρτα. Όχι, μαζευόμαστε. Ο Θείος Λάτσιος ξέρει. Μια σχέση. Αυτά μετά. Έχουμε λοιπόν τον Μιχαλολιάκο, πολύ μεγάλη μορφή της δημοκρατίας. Μεγάλη μορφή. Έχει αγωνιστεί αυτό το παιδί για, για τα δημοκρατικά δικαιώματα. Και υπάρχουν και κάποιες παρεξηγήσεις που γίνονται. Δηλαδή τον κατηγόρησαν τον άνθρωπο άδικα. Τώρα χαιρέτησε, λέει, ναζιστικά μέσα στο δημοτικό συμβούλιο. Για όνομα του Θεού, σας παρακαλώ. Είναι λίγο πριν από τη λήξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Και ο επικεφαλής της Χρυσής Αυγής και δημοτικός σύμβουλος Νίκος Μιχαλολιάκος υψώνει προκλητικά το χέρι του, απευθύνοντας ναζιστικό χαιρετισμό, προκαλώντας σοκ στην αίθουσα και την έντονη αντίδραση όλων των δημοτικών συμβούλων και του κοινού. Γιατί μένετε μόνο στην εικόνα και δεν βλέπετε το ιστορικό ενός ανθρώπου? Αυτός δεν ήταν ναζιστικός χαιρετισμός. Απλά ο κύριος Μιχαλολιάκος είχε από μικρός όνειρο να γίνει τροχονόμος. Ένα όνειρο που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Ξεσπάει λοιπόν με την πρώτη ευκαιρία. Επίσης, λατρεύει το NBA και το high five που κάνουν οι καλαθοσφαιριστές. Απλά δεν βρέθηκε κανείς να του χτυπήσει το χέρι. Όντας πολύ καλός μαθητής, σήκωνε συνέχεια το χέρι για να πει μάθημα και να πάρει το λόγο. Κάτι που το κάνει ακόμα και τώρα. Κυρία. Και όταν σαν παιδάκι γύριζε σπίτι, το θηροτηλέφωνο του ήταν στα ψηλά. Και για να το χτυπήσει, αναγκάζονταν να σηκώνει το χέρι του. Γιατί τόση κακία? Γι' αυτό πριν βιαστείτε να κρίνετε, ρωτήστε να μάθετε. Κακόψυχη. Κακόψυχη. Πραγματικά ο λαός που παρεξηγεί τα πάντα. Μέχρι και τον Μιχαλολιάκο. Μα είναι δυνατόν. Στο νούμερο 21, ο Γιώργος ο Αυτιάς συνδέεται ζωντανά με το τηλεοπτικό κοινό του. Ο Αυτιάς, ο οποίος με τα επίσημα στοιχεία της AGB σκίζει στο 88-146 ή 144. 144. Μετά σκίζει. Μετά κρυβίζει ο Και κάνει σύνδεση με το τηλεοπτικό του κοινό, όπου και κάτι άλλο που διαπιστώνουμε είναι, ρε παιδί μου, οι γυναίκες. Τι πράγμα είστε οι γυναίκες? Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Είστε γυναίκες, ολοκληρωμένες γυναίκες, από την πρώτη στιγμή που θα εμφανιστείτε σε αυτόν τον πλανήτη. Και θα, δηλαδή από την πρώτη αναπνοή, από το πρώτο. Βλέπεις, η άλλη είναι μωρό, είναι δηλαδή 10 ημερών, 20 ημερών, κατά μην υπερβολικό. Πάνε κάποια αγορά, κοριτσάκια, γυναίκες, μαμάδες, τέτοια την πειράζουν, είναι μια χαρά. Εμφανίζεται ένας άντρας που πάει να την πείσει. Του πέ κατευθείαν! Γκομενίζει! Κατευθείαν! Δεν σου μιλάει, δεν σου μιλάει, δεν σου κλαίει. Τον κόβει. Αυτά είναι, ξέρουν τα πράγματα. Μέχρι και να πεθάνετε, ρε παιδιά, και την τελευταία στιγμή, μέχρι και το τέλος, γυναίκες. Δείτε το. Καλημέρα, Αυτιά. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλημέρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας μιλάω. Να είστε καλά. Να είσαι καλά. Να χαίρεσαι την οικογένεια. Και εσείς ό,τι το καλύτερο. 101, ε! 100. 100, Γιώργο. 100 και 100, ναι. Είναι φορτών. Μα για όλα και μέσα. Σας παρακαλώ, κύριε Αυτιά. Δεν ξέρω το όνομα. Βλέπουν και τα αγόρια. Δεν είναι σωστό, κύριε Γιώργο. Άκου 101. 100 και αυτά. Έρχεται η ερώτηση του Γιώργου του Αυτιά στην γλυκύτατη, την κυρία Παρθένα γλυκύτατη, η οποία είναι 100 ετών. Τι έχουν δει τα ματάκια της και τι ρωτάει ο Αυτιάς όλα αυτά τα χρόνια, 100 χρόνια, ένας ολόκληρος αιώνας. Τι θυμάστε, τι σας έμεινε χαραγμένο στη μνήμη, τι έχει το σημαδέψει τη ζωή σας? Από τα 101 χρόνια. Περνάμε πολύ καλά. Τι θυμάστε πιο πολύ?
Σε κοιτάω μέρα και νύχτα, όποτε μελάς. Μόνο τώρα αυτιά με κοιτάω. Οπότε κυρίες και κύριοι, αυτή εδώ η κυρία έχει ζήσει τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, Χειροσίμα, ατομικές βόμβες, εμφύλιο, κατοχή, αποστασίες, δικτατορίες, αποστασία του Μητσοτάκη, έχει έζησε τη νίκη της Γεροβίζου τη νίκη της Γεροβίζου και θυμάται τον αυτιά και τις εκπομπές του. Αυτά είναι. Όταν έχεις μια δυνατή εκπομπή, είναι σημαντικά γεγονότα είναι αυτά. Είσαι ο σημαντικότερος Έλληνας. Στο νούμερο 20 σας παρουσιάζουμε το καινούριο hit του Γιώργου Τράγκα από το δελτίο ειδήσεων του Alter, το Άλλη Άλλη. Κυρία Μακρύ, το σχόλιο. Κι άλλοι, κι άλλοι είναι, κι άλλοι, κι άλλοι. Θέλω να πω δηλαδή, κι άλλοι, κι άλλοι δηλαδή. Το άλλοι, κι άλλοι. Κι άλλοι, κι άλλοι. Ναι, κι άλλοι, κι άλλοι. Αρχίζει πάλι. Κι άλλοι, κι άλλοι. Ναι, κι άλλοι, κι άλλοι. Εμπρός στην πίστη. Κι άλλοι, κι άλλοι. Ναι, κι άλλοι, κι άλλοι. Μικρή δεράλη. Κι άλλοι, κι άλλοι. Ναι, κι άλλοι, κι άλλοι. Μόλις ακούγεται ένα όνομα από τη μία μεριά, απειλεί η άλλη. Κι άλλοι, κι άλλοι. Ναι, κι άλλοι, κι άλλοι. Εμπρός στην πίστη. Κι άλλοι, κι άλλοι δηλαδή. Στο 19 γίνονται τώρα τα ρεπορτάζ για τα φαρμακεία. Είναι αυτά τα καταπληκτικά κλειστά επαγγέλματα. Πού να ξέρουν τώρα οι Ευρωπαίοι. Έλατε εδώ να μα. Κλειστά επαγγέλματα. Είναι μια μαγική ωραία έτσι λογική της χώρας μας αυτή με τα κλειστά επαγγέλματα. Και γίνεται χαμός τώρα. Έχουμε τις απεργίες. Και γίνονται τα ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ είναι για τα φαρμακεία που είναι κλειστά και είναι δύσκολο να βρεις φάρμακα κτλ. Βλέπουμε ότι τουλάχιστον ο κόσμος έχει ενημερωθεί ότι τα φάρμακα σήμερα δεν είναι καλά και ότι δεν υπάρχει ασφαλτό. Για μπήκα να πω τον πόνο μου, γιατί με έχουν κλέψει. Σας κλέψανε. Τι μου λέτε. Να είστε καλά. Αφού σας βιάσανε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι ωραία. Πάρα πολύ. Έχουμε συνηθίσει αυτή τη χώρα. Είναι η καθημερινότητα. Βγαίνεις από το σπίτι σου, σε ληστεύουν. Πας στον δρόμο, βρίσκεις μια κάμερα, λες τον πόνο σου και φεύγεις. Και είναι και εκπαιδευμένοι οι άνθρωποι, ξέρουν. Αν θέλουν να πούν τον πόνο τους αυτή την περίοδο για μια ληστεία, να βρουν μια κάμερα, θα πάνε στα φαρμακεία. Τώρα στα φαρμακεία. Βέβαια, περιμένουμε τα φαρμακεία, σου λέει κάμερα θα έχει απ' έξω, δεν μπορεί. Αύριο στα λεωφορεία και πάει λέγοντα. Μένουμε στα φαρμακεία. Ή μάλλον δεν μένουμε στα φαρμακεία, ζητάω συγγνώμη, φεύγουμε από τα φαρμακεία. Και πάμε στο κάπνισμα. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, η τρίτη φορά. Δηλαδή, πραγματικά, αν αυτή τη στιγμή κάναμε αμάν, σκεφτόμουν πόσες φορές έχει αλλάξει ο νόμος. Και πόσες φορές έχουν αλλάξει οι εξαγγελίες πραγματικά, αν το βάλεις όλο αυτό και στήσεις ένα σκέτς ενός ανθρώπου που μπαίνει μέσα σε μια καφετερία, κάθεται και ανάβει ένα τσιγάρο και κατά τη διάρκεια που καπνίζει αυτό το ένα τσιγάρο και μόνο, έρχεται ο καταστηματάρχης και του ανακοινώνει συνέχεια τις εξελίξεις στο τσιγάρο, σβήστε το, όχι το, μπορείτε να τα ανάψετε, εντάξει, πρέπει να καπνίσετε εκεί, ελάτε εδώ, φύγετε εκεί. Σε κλειστό χώρο, σε κλειστό χώρο. Μόνο όρθιο μπορείτε να καπνίσετε. Μόνο όρθιο το ένα πόδι, είπε το Υπουργείο έτσι στην τουαλέτα. Τι θα πάθαινε αυτό ο άνθρωπο, τι θα πάθαινε αυτό, πρέπει να πληρώσετε για να καπνίσετε, όχι πάρτε πίσω τα λεφτά σα τελικά και είστε καθολικοί. Κόκκινο βρακί, με κόκκινο βρακί μόνο πρέπει να φοράτε, φορώντα απ' έξω κάτω στο Σούπερμαν έτσι και όμω μπορείτε να καπνίσετε. Δηλαδή, τι θα πάθαινε αυτό ο άνθρωπο με αυτό το ένα τσιγάρο, είναι πραγματικά όλη τρέλα αυτή τη χώρα, είναι τρίτη φορά. Λοιπόν, που η καθολική απαγόρευση του καπνίσματος και καπνίζει βέβαια όλη η χώρα κανονικά. Και να δείτε ότι για μια φορά ακόμα.